την έκταση των καταστροφών που άφησαν πίσω τους συνοτιάδες της περασμένης Παρασκευής, προσπαθεί να εντοπίσει κλιμάκιο του ΕΛΓΑ που ήδη ξεκίνησε τους ελέγχους σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, που εντοπίζεται το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών στις ελαιοκαλλιέργειες. Η διαδικασία γίνεται για να εντοπιστεί αν οι ζημιές εκτείνονται στο 25% των καλλιεργειών, κάτι που θα δώσει το πράσινο φως για την αναγγελία και την αποζημίωση των παραγωγών, που λίγο πριν την ελαιοκομική περίοδο χάνουν και πάλι μεγάλο μέρος της παραγωγής λόγω του καιρού. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι όσα λιόφυτα ήταν εκτεθειμένα από τη μεριά του Νότου, τα νοτικά λιόφυτα, τα γνωστά, τα δικά μας, αυτά τα λιόφυτα έχουν σοβαρές ζημιές. Βρισκόμαστε στο στάδιο των επισημάνσεων προκειμένου να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν ζημιές αποζημιώσιμες, προκειμένου να δοθεί η έγκριση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, για υποβολή δηλώσεων ζημιάς. Το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής στο βόρειο τμήμα του Ηρακλείου, αλλά και σε κάποιες περιοχές του Ρεθύμνου, όπου οι άνεμοι επί της ουσίας έκαναν νωρίτερα το έργο της ελαιοσυλλογής, αφού ο καρπός ραβδίστηκε και έπεσε σε μεγάλο ποσοστό από τα δέντρα. Έχει καταγραφεί το φαινόμενο. Είχαμε ρηπές αέρα από 8 μέχρι και 10 μποφόρ. Η Εθνική Μετεωρολογία μας έχει δώσει τα επίσημα στοιχεία. Είναι στοιχεία αναγγελίας, αλλά έχουμε κάποιες λεπτά σημεία όσο αφορά τον κανονισμό, που εκεί μπορεί να μας βγάλουν εκτός της αναγγελίας. Πάντως, οι παραγωγοί για μία ακόμη φορά θέτουν θέμα αλλαγής του κανονισμού του ΕΛΓΑ, που απαιτεί το 25% της καταστροφής, με τη σημείωση ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ενισχύει την αδικία, με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου να διευκρινίζει ότι το θέμα πρέπει να τεθεί και στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοκαλλιεργητές, οι οποίοι σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές στο ελαιόλαδο βιώνουν τα τελευταία χρόνια μια παρατεταμένη προβληματική περίοδο. Το 1/4 της παραγωγής χάνεται χωρίς να μπορεί να αποζημιωθεί. Ήδη έχουμε μιλήσει με τοπικούς βουλευτές που θα γίνει επερώτηση στη Βουλή τις επόμενες μέρες στον Υπουργό Γεωργίας και ευελπιστούμε ότι θα ανοίξει το σύστημα η αδικημένη ελαιοπαραγωγή, η ελαιοπαραγωγή που πραγματικά έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια, να δικαιωθούν.